Κυρία Κοντζαβλάν, καλημέρα. Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο του Βακούβ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα παραχωρηθεί σε ένα συμπολίτη μας, το οποίο τμήμα του κτιρίου του κάει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πώς προχωρήσατε σε αυτή την κίνηση, πείτε μας δύο λόγια. Εμείς με τον κύριο Κυριαζή τον γνωρίζουμε και από παλιά. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του, τον έχουμε βοηθήσει και άλλες φορές. Γνωρίζουμε την κατάστασή του και με το που ενημερωθήκαμε ότι κάει και μέρος του σπιτιού του, πήραμε απόφαση ως ΔΣ να του παραχωρήσουμε αυτό το σπίτι του οργανισμού, έτσι ώστε να νιώθει και πάλι ασφάλεια και να είναι σε ένα υγιές περιβάλλον. Γιατί από ό,τι γνωρίζετε, η γυναίκα το έχει θέμα με το οξυγόνο της. Χρειάζεται οξυγόνο 24 ώρες το 24ωρο, άρα χρειάζεται ένα μέρος που να έχει και ρεύμα. Και εμείς προσπαθήσαμε να της παρέχουμε αυτή την άνεση. Τέλεια. Για πόσο χρονικό διάστημα θα το παρέχετε? Όσο χρειαστεί. Δεν υπάρχει χρονικό διάστημα. Αν θέλουν να μείνουν και για πάντα εδώ, εμείς ποτέ δεν θα τους πούμε κάτι. Οπότε ολοκληρώνεται ο καθαρισμός του κτηρίου και θα μπουν άμεσα οι άνθρωποι. Ναι. Να είστε καλά. Και εσείς.